Η Primetel γιορτάζει 15 χρόνια και κάνει την επικοινωνία σου ακόμη πιο smart. Για να μιλάς και να σερφάρεις περισσότερο, πιο οικονομικά. Ανακάλυψε τα νέα προγράμματα κινητής Giga Smart και πάρε έκπτωση μέχρι και 40% για τους πρώτους 12 μήνες του συμβολαίου σου από μόνο 4,79 το μήνα. Σύνδεσου σήμερα online σε ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε 133. Κύπρος, το νησί των Αγίων και των κοινωνικών δικτύων. Απ' τις ειδήσεις και τις ειδησούλες που είναι ρηγμένες στο πέλαγος, επιλέγουμε την αφρόκρεμα και παρουσιάζουμε τις θανάσιμες βαϊραγιές στο countdown της εβδομάδας. Κάτι δείχνει με τη δική σας εμπειρία και θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του. Σε αυτή τη ζωή κάποιοι γίνονται viral λόγω εξυπνάδας, αλλά οι περισσότεροι λόγω ηλιθιότητας. Πάμε να δούμε πώς γίνεσαι viral δίνοντας συμβουλές σε επίδοξους δολοφόνους. Αν δεν τηλέφωνο με την αστυνομία δεν θα πήγαινε ούτε 4 χρόνια φυλακή. Γιατί θα πήγαινε εμβρασμό ψυχής σε ενδοοικογενειακό καυγά χωρίς να το θέλω εκείνη τη στιγμή, δεν λειτουργούσα εγώ πρώην έτοιμος βίος, 4.000 πράγματα, θα πήγαινε 5-6 χρόνια φυλακή. Είναι νέο παιδί. Όλοι θυμόμαστε την Αφροδίτη Λατινοπούλου και το προκλητικό της παραλήρημα για τις γυναικείες τρίχες. Τη βδομάδα που μας πέρασε, η Αγγελική είχε άποψη και για το συνέδριο γονιμότητας και βεβαίως μας την είπε. Λέει, σε μια χώρα που τα δύο μεγαλύτερα προβλήματά της είναι η υπογεννητικότητα και το λαθρομεταναστευτικό, και δεν είναι τυχαία η επιλογή της λέξης προφανώς, ακυρώθηκε λόγω της πολιτικής ορθότητας ένα συνέδριο που αφορούσε την υπογεννητικότητα. Επιστήμονες, όπως ο κύριος Πάντος, έγιναν βορρά των δικαιωματιστών του πληκτρολογίου. Κατάντια καταλήγει η κυρία Λατινοπούλου. Αυτά είπε, θυμίζω ότι μετά από αυτό το σποτ και η Προεδρία της, μιλάω τώρα για το σποτ για τη γονιμότητα, και η Προεδρία της Δημοκρατίας και η κρατική τηλεόραση, αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι, μόνο η κυβέρνηση, είχαν αποσύρει την στήριξή τους. Είχαμε έναν, πώς να το πω, δικαιολογημένα πάλι κατά τη γνώμη μου. Και ο ίδιος ο κύριος Πάντος είχε πει ότι θίξαμε μια ευαίσθητη χορδή των γυναικών σε αυτή την ηλικία και αποσύρουμε το επίμαχο σπορ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα και πώς έχει στηθεί αυτό το συνέδριο, το είπαμε και χθες. Αλλά αντιλαμβάνομαι πάντως ότι η κυρία Λατινοπούλου ήρθε για να μείνει. Δηλαδή αρχίζει πια να απολαμβάνει αρκετά αυτή την ιστορία της δημοσιότητας, παίρνοντας μια άποψη αντίθετη. Με την κοινή γνώμη. Επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να έρχεται στην επικαιρότητα, προφανώς προκαλώντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το επίμαχο συνέδριο είχε κάτι να πει και η πάντοτε διασκεδαστική Σοφία Μουτίδου. Ήταν καλό αυτό που πουλήσατε τρία χωράφια για να πας εσύ και τα φροντιστήρια, γιατί σου ένα κιουρούκι και τα έπαιρνες με το ζόρι. Σόνι και καλά που σε βάλανε μέσα. Ήταν καλό, πες μου. Έπιασες μια καλή δουλειά. Ποια καλή δουλειά, καλέ, που τελείωσες δασκάλα και δουλεύεις γκαρσόνι, ε? Περιμένεις εγώ να μην στα πω, περιμένεις να μέσα τους άλλους. Θα τα ακούσεις από μένα. Γνώρισες τον άντρα των ονείρων σου. Τα ακούσαμε κι αυτό. Ο Βαγγέλης, άντρας των ονείρων σου, τα λες για να τα πιστέψεις, ε? Και ξαφνικά... Κατάλαβες ότι έκανες μια τρύπα στο νερό, γιατί δεν έκανες τίποτα πόσα ήθελες ξαφνικά. Αρχίζει ο απολογισμός. Πρώτον, δεν ήθελες να σπουδάσεις ποτέ δασκάλα. Δεύτερον, δεν ήθελες να γίνεις ούτε γκαρσόνι. Και τρίτον, ο Βαγγέλης αποδείχθηκε τρόμπας. Αλλά για αυτά που θα έπρεπε να έχεις κάνει. Θα έπρεπε να έχεις σπουδάσει σκίτσο που είναι τόσο καλή στη ζωγραφική. Θα έπρεπε να ταξιδέψεις τότε που μπορούσες. Θα έπρεπε να μην ακούσεις τη μάνα σου. Θα έπρεπε να μην ακούσεις τη γειτονιά. Θα έπρεπε να μην παντρευτείς τον Βαγγέλη. Το ξέρεις ότι είναι μαλάκας. Τίποτα δεν έκανες λάθος. Θα έλεγα αν δεν είχες κάνει τίποτα λάθος, αλλά εσύ τα έκανες όλα σκατά. Σκατά τα έκανες. Δεν λες καλά που δεν κότσαρες κανένα παιδί, ε? Σε αυτό φάνηκες υπεύθυνη. Μπράβο, σου βγάζω το καπέλο. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο. Απλά δεν γνώριζες. Δεν γνώριζες ότι σημασία έχει να κάνεις αυτό που θέλει η καρδιά σου. Δεν γνώριζες ότι δεν χρειάζεται να κάνεις οικογένεια. Δεν γνώριζες ότι μπορείς να κάνεις οικογένεια χωρίς να παντρευτείς. Δεν γνώριζες. Αν ονειρεύεσαι να κάνεις τη δική σου οικογένεια αύριο. Ξέχασε τα γενική παιδιά αύριο. Δεν θα προλάβεις. Δεν θα κουνιέται τίποτα στο κέντρο, είπανε. Όπα. Θα κατέβουν όλοι. Γεσαιά, δεν δει, φουφού. Όλοι θα είναι στους δρόμους. Δεν προλάβεις όχι οικογένεια να κάνεις, ούτε στον μπακάλι δεν προλάβεις να πας αύριο. Από εβδομάδα. Σκέψτε το και πάλι πάρε τηλέφωνο στο Υπουργείο να ρωτήσεις σε περίπτωση που δεν έχουν απεργία. Μας έχουν τρελάνει με αυτές τις απεργίες. Φρόντισε να ενημερωθείς σήμερα. Καλύτερα σήμερα. Πάρε ένα τηλέφωνο να μάθεις σήμερα για τις απεργίες. Δίκιο έχεις. Σήμερα. Μην τα αφήνεις για αύριο. Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αναβάλεις για αύριο.
Και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε, πηγαίνετε λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά, θα έχει χαθεί το σήμα. Η γονιμότητα θα είναι εκεί πέρα και θα σας περιμένει. Θέλει απλώς λίγο καλό σήμα. Ένα 4G, πάνω από 3G πάντως. Και 5G να μην έχεις, δεν πειράζει. Με 3G, 4G θα συνδεθείτε κάποια στιγμή. Α, ξέχασα να σου πω. Και αυτό που πεις για τα πολλά. Έρχεται η μέρα που κλείνεις τα πολλά. Πολλά είχε κλείσει η γιαγιά μου. 104 και δεν έλεγε να ψοφολογήσει. Μην το συζητάς τώρα. 41 ήταν προ-προ-προ-προ-εφηδεία. Και μην τότε, φαντάσου τώρα. Τώρα είσαι νεογέννη. Μη σαν χώνουν το 41, καλή για όνομα του Θεού, πού είσαι. Η Μαντώνα είναι 62, η Σάρων Στόουν 63, η Ανούλα η Βίση 63 και η Ζωζό στα 88. Εσύ τι φοβήθηκες στα 41, ότι κάηκες, θα μας τρελάνεις τελείως. Τώρα θα σηκωθεί. Μετά το τραγικό συμβάν με τον Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος και είναι πλέον καλά στην υγεία του, το ελληνόφωνο ίντερνετ θυμήθηκε στιγμιότυπο από τα ελληνικά γήπεδα. Αυτό δεν είναι... Δεν είναι ωραία εικόνα. Εκνευρίστηκαν και άνθρωποι του Εργοτέλη, Κώστα Γιαννάκη.